Ερωτική νίκη του Ταγί Περντογάν στις περιφερειακές εκλογές. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Εμινέ, τον γιο του Μπιλάλ, τις κόρες του Σουμεγέ και Εσρά, χαιρετεί το συγκεντρωμένο πλήθος από το μπαλκόνι των κεντρικών γραφείων του κόμματός του στην Άγκυρα. Ahlak dışı siyaset kaybetmiştir. Kaset siyaseti, montaj siyaseti, iftira ve çamur siyaseti kaybetmiştir. Ο Ερντογάν εμφανίστηκε ακόμη πιο αυταρχικός εναντίον των αντιπάλων του, αλλά και εναντίον του αυτοεξόριστου θρησκευτικού ηγέτη που ζει στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, Φετουλάχ Γκουλέν. Biz Pensilvanya'ya veya onun buradaki hain uzantılarına asla teslim etmeyiz. Ve bundan sonra dedim ya, inlerine gireceğiz. Yaptıkları hataların farkına vararak kendilerine mutlaka çeki düzen vermeli. His core supporters, his core bases do not really care about the blocking of Twitter or YouTube or freedom of speech. What they care about is economy. And Turkish economy has been doing well for the last decade. Το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν κατάφερε να διατηρήσει την εκλογική του δύναμη στο 45,4% σε όλη την Τουρκία. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα του Κιλιτσδάρογλου κατέγραψε ποσοστό 27,9% και το κόμμα Εθνικιστικής Δράσης του Μπαχτσελί 15,3%. Açıkça demokrasiye meydan okundu. Bu mesajlar önümüzdeki süreçte daha fazla baskının uygulanacağını gösteriyor. Ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος Καντιρ Τόπας κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη με ποσοστό που ξεπερνά το 48%, προπύργιο του Τούρκου Πρωθυπουργού, όπου ήταν και δήμαρχος για πολλά χρόνια. Hava limanı yapıyor. Bir çılgın proje diye kanal İstanbul var. Onlar inşallah hepimiz göreceğiz. Tabii'ye götürdü. Herkesin yalnız bizim de Türkiye'ye götürdü. Bazı işleri karıştıranlar var, o başka. Στην πολιτική σκηνή φαίνεται να επανακάμπτουν οι ακροδεξιοί του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, γνωστοί και ως Γκρίζι Λύκη. Σε μικρότερα ποσοστά αυξήθηκε το κόμμα του Κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Τζέπε, ναι, δεν οχυδερνού, αρτεραμιόρ. Τζέπε, δε παραγιόκ. Μπουκουβέτλε, ο αρτεραφά, παραμπασιόρ. Για πρώτη φορά στην Τουρκία εξελέγει γυναίκα δήμαρχος που φοράει μαντήλα η Φατμά Τορούν στην επαρχία Μεράμ στο Ικόνιο. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων στις περιφερειακές εκλογές ήταν πολύ υψηλή. Εκτός από την Τουρκία, δημοτικές εκλογές είχε και